τις συνθήκες που διανύουμε, όπου όλοι νομίζω πιστεύουν και ξέρουν πια ότι είναι μια τεράστια πρόκληση και θα είναι ταυτόχρονα και μια πρόκριση για το 2021, πώς θα περάσουμε όλο αυτό το διάστημα του Ιούλη, του Αυγούστου, του Σεπτέμβρη και του Οκτώβρη και του Νοέμβρη, μέχρι να μπούμε σε μια άλλη περίοδο, βάσει της οποίας λογικά θα έχουν ανακαλυφθεί και θα έχουν βγει και στην αγορά τα σχετικά εργαλεία που θα μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτόν τον εφιάλτη, γιατί πραγματικά είναι εφιάλτης, που ελέγχει τις καθημερινές δραστηριότητες όλων και των πολιτών και των παραγόντων και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κυβέρνησης. Γιατί όλα όσα έχουν προηγηθεί μέχρι και σήμερα, 1 του μήνα, δεν είναι τίποτα περισσότερο από συνεχείς αλλαγές νομοθεσιών, μιας κατάστασης η οποία καθημερινά αλλάζει και υπάρχει δικαιολογία να αλλάζει. Αλλάζει δηλαδή επειδή αλλάζουν τα δεδομένα και που από σήμερα μπαίνει και ένα άλλο, θα έλεγα, στίχημα, η είσοδος ξένων επισκεπτών. Άνω τελείας αυτό, για να κάνουμε μια σύνδεση παραγωγική, πιστεύω, μια που θα έχουμε και δυνατότητα. Είναι όμως πολύ μεγάλο στοίχημα και νομίζω ότι... Είναι πολύ μεγάλο, όμως επειδή... Από τη μία το θέλουμε και από την άλλη υπάρχει μια ανησυχία, ναι. Από τη μία το θέλουμε, σίγουρα υπάρχει, σίγουρα. Είναι πρωτόγνωρα αυτά που ζούμε. Ναι. Αυτά που ζούμε ιδιαίτερα από τις αρχές του Μάρτη, από το Φλεβάρι στην ουσία, αλλά σε κάθε περίπτωση με σταθμό της 11 του Μαρτίου που έκλεισαν τα σχολεία στη χώρα. Είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα άλλου χαρακτήρα στην οικονομία με το κλείσιμο των τραπεζών. Τέτοια χαστούκια δυνατά από οικονομικούς λόγους φάγαμε με τα capital control. Και ήταν και αυτό ένα τεράστιο σοκ. Όμως εδώ μιλάμε για την υγεία, μιλάμε για τη δημόσια υγεία. Άρα από τις 11 του Μάρτη και μετά υπάρχει μια πρωτόγνωρη κατάσταση που καθημερινά την αντιμετωπίζουμε εκ των έσω. Δηλαδή τοπική αυτοδιοίκηση, πολίτες, επιχειρηματίες, όλοι οι θεσμικοί παράγοντες οσμίζονται, οσμώνονται, συζητούν, αντιδρούν, βλέπουν τι γίνεται συνολικά. Υπάρχει η κυβέρνηση με τις εποπτείες και τις παρενέσεις της Πολυμελούς Επιτροπής Επιστημόνων, που μέχρι τώρα τουλάχιστον μπορεί να πει κανείς, κοιτάζοντας πίσω, ότι πήγε καλά. Η πρόκληση και το στοίχημα είναι από σήμερα 1 του Ιούλη μέχρι και 31 του Οκτώβρη, που συνήθως είναι μια περίοδος που ξέρουμε όλοι ότι είναι η καθαρά τουριστική, η αιχμή του τουρισμού. Έτσι, να πάμε και εκεί καλά. Το θα πάμε και εκεί καλά είναι σχετικό και είναι ταυτόχρονα για πολλούς επιμέρους παράγοντες ζήτημα που αν δεν συνεργαστούν όλοι οι παράγοντες, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι εκείνοι που βγάζουν το τελικό αποτέλεσμα, έτσι, ένας να μην συνεργαστεί σωστά, ένας παράγοντας, ένας κλάδος ή επιμέρους να δώσει μεγάλη, θα έλεγα, υπέρβαση των καταστάσεων, αμέλεια, δυστυχώς θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Και το μεγάλο πρόκλημα είναι οι ξένοι επισκέπτες. Αυτό που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή όλους είναι και θα πρέπει να παρατηρηθεί τις επόμενες τουλάχιστον 2 εβδομάδες το αν θα υπάρξουν φαινόμενα έκρηξης κρουσμάτων λόγω ξένων επισκέπτων. Θεωρώ όμως, πριν κάνουμε μια συζήτηση, οτιδήποτε θέλετε να πείτε κάτι, επειδή και από την αντιπεριφέρεια και από τις περιφέρειες συνολικά αλλά και από τις άλλες περιφέρειες της χώρας έχει πέσει το φως ιδιαίτερα στην Κρήτη. Δεχόμαστε τις μεγαλύτερες πτήσεις αυτές τις ημέρες επισκεπτών. Ενώ σήμερα και αύριο και θα έχουμε και παραπέρα μέσα από διαδικασίες γρήγορες και όχι από όλους αποδεκτές, έτσι ονοείτο, καταφέραμε να έχουμε και στην περιφέρεια Κρήτης με συνεργασία της κυβέρνησης και εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία, δηλαδή ακόμα και νοσοκομεία, συγγνώμη, πέρα από τα νοσοκομεία, ακόμα και ξενοδοχεία COVID, ξενοδοχεία δηλαδή που ενδεχομένως θα δεχτούν ανθρώπους που θα έχουν ανάγκη να υποστηριχθούν και που ελφόμαστε ότι δεν θα χρειαστεί καν να λειτουργήσουν. Να δηλαδή να υποδεχτούν κόσμο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει μια ετοιμότητα, πρέπει να υπάρχει μια καλή οργάνωση με τις όποιες συνθήκες είπαμε μπορεί να γίνει αυτό και υπάρχουν βέβαια και αντιδράσεις και για τα ξενοδοχεία καραντίνα γιατί κάποιοι ενδεχομένως φοβούνται μην χαρακτηριστεί η περιοχή τους ότι να δεν πάω εκεί γιατί υπάρχει ξενοδοχείο καραντίνας άρα και ένα κρούσμα να είναι θα πάει ας πούμε στο τάδε σημείο. Κοιτάξτε, οι αντιδράσεις, εγώ τουλάχιστον προσωπικά τις θεωρώ θεμητές. Έχουν σχέση με το εύρος κύματος, θα έλεγα, και με την όλη διασύνδεση που έχει ο κάθε ένας πολίτης ξεχωριστά, είτε αν είναι επιχειρηματίας, είτε είναι απλός πολίτης, είτε είναι συνταξιούχος, είτε είναι ευπαθής ομάδα, είτε είναι ηλικιακά μικρότερος. Είμαστε τόσοι χιλιάδες άνθρωποι στο Λασίθι που έχουμε ακριβώς τόσες σχεδόν χιλιάδες διαφορετικές απόψεις που κάποιοι από εμάς συμφωνούμε και ομαδοποιούνται. Αλλά αυτό που πλειοψηφικά πιστεύω απόλυτα είναι ότι έχει δράσει σωστά το κράτος για να βάλει τις βάσεις εκείνες που σε κάθε περίπτωση δεν εξασφαλίζουν απόλυτα, γιατί δεν υπάρχει η τελειότητα πουθενά ότι δεν θα έχουμε κρούσματα, αλλά βάζει κανόνες τέτοιες που δίνει την αίσθηση της μείωσης
των κρουσμάτων. Και αυτό έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Έτσι σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις. Είναι κυρίως η οικονομία που πλήττεται, που είναι προφανώς το κύριο ζητούμενο αυτές τις ημέρες. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Πρώτα απ' όλα είναι δημόσια υγεία. Αλλά ακολουθώντας τους κανόνες που η χώρα επέλεξε, πρέπει να το πούμε αυτό, η Ελλάδα επέλεξε να προτάξει τη δημόσια υγεία και όχι την οικονομία. Η Αμερική, η Βραζιλία, η Αγγλία και άλλες χώρες θα αντιμετώπισαν προέταξαν την οικονομία τους. Εντάξει, είναι επιλογές κρατικές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση υπέρ του ενός αιτιόλου πριν κλείσει όλος ο κύκλος του κορονοϊού. Mm-hmm. Έτσι, είναι πολύ νωρίς και δεν θα έπρεπε κιόλας. Αλλά παρατηρώντας τα φαινόμενα, εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι μέχρι στιγμής ότι είναι μια δικαίωση για την επιλογή της κυβέρνησης, των Ελλήνων αν θέλετε, να προτάξει τη δημόσια υγεία. Σίγουρα θα βάλουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη όλοι. Επιχειρήσεις, άνθρωποι που στηρίζουν τους κλάδους, λογιστές, φοροτεχνικοί, απεργούν αύριο ξανά 2 και 3 του μήνα οι συνάδελφοι λογιστές σε όλη την Ελλάδα. Ένα στρατό ανθρώπων στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Δεν θέλω να πω σε αυτό το θέμα τώρα, αν και είναι επίκαιρο για αύριο. Πολύ επίκαιρο, ναι. Η δημοσιονομική, συγγνώμη, η υγειονομική. Αλλά θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα της υγείας και να σας διακόψω. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές σήκωσαν το σταυρό του μαρτυρίου και ανέδειξαν τη δημόσια υγεία σαν αιχμή, αιχμή συνολικά της υγείας που μπορεί να υποδεχθεί το σύνολο των Ελλήνων και όχι μόνο των πλουσίων που μπορούν να πάνε και στην ιδιωτική, θα έλεγα, υγεία. Η ιδιωτική υγεία αντίθετα δεν έδειξε δείγματα συνεισφοράς στο κράτος. Αντίθετα, οι συνάδελφοι λογιστές επέδειξαν τεράστιο ζήλο για να κατανεμηθούν εκείνα τα κόλληβα κατ' εμέ προς τις επιχειρήσεις όλους αυτούς τους μήνες και στους εργαζόμενους και προς τις επιχειρήσεις και συνεχίζουν να το κάνουν. Προς το θέμα μας όμως είναι μια άλλη κουβέντα που θα είναι αύριο πιο αισθητή, γιατί πραγματικά υπάρχουν πράγματα τα οποία ξεπερνούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των λογιστών που καταραίουν στα γραφεία τους, που δεν υπάρχουν μέτρα για αυτούς. Ένας κλάδος πάνω από 70-80.000 άνθρωποι, δεν υπάρχουν πρωτόκολλα για τα γραφεία τα δικά μας. Έτσι. Υποχρεούμαστε για διάφορα θέματα, μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε όμως αύριο ή μεθαύριο. Ωραία. Λοιπόν, θα μείνουμε όμως σε αυτό το κομμάτι. Από ποια άποψη? Έχουμε αύριο τον ερχομό, την κάθοδο του Υπουργού Τουρισμού. Ένα λοιπόν μεγάλο θέμα είναι το πώς θα διαχειριστούμε το κομμάτι των ξενοδοχών υπαλλήλων. Το είχατε θέσει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις εδώ στο σταθμό. Ανοίξτε τα ξενοδοχεία για μία μέρα, κάντε πρόσληψη για μία μέρα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ενταχθούν σε προγράμματα, να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης που παίρνει η κυβέρνηση. Από τις 20 Μαΐου είχαμε υποδεχτεί μεγάλο αριθμό ξενοδοχών υπαλλήλων αλλά και των υπολείπων επιστημιστικών επαγγελμάτων που έχουν την αλυσίδα και τη διασύνδεση με το τουριστικό μας προϊόν. Αλλά και ακόμα προχθές είχαμε δεχτεί μεγάλη ομάδα ανθρώπων που κινδυνεύουν να μην προληφθούν από τα ξενοδοχεία. Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί. Το εργατικό κέντρο, τα εργατικά κέντρα όλης της Κρήτης, θα έλεγα, ενημερώνουν συνεχώς τους ανθρώπους για τις μέχρι τώρα υπάρχουσες δυνατότητες. Η κάθοδος, η επίσκεψη του κυρίου Χάρη Θεοχάρη, για μένα προσωπικά και σαν οικονομολόγος και όχι σαν αντιπεριφερειάρχης μόνο, έχει ένα διπλό χαρακτήρα. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Χάρης Θεοχάρης ήταν και γενικός γραμματέας της ΑΑΒΕ παλαιότερα. Άρα γνωρίζει πολύ καλά και τις παράμετρες, τις συνέπειες θα έλεγα, της οικονομίας. Θα είναι λοιπόν μια διπλή ευκαιρία και πρόκληση για όλους τους συνδετημόνες του χώρου, του επιστημισμού, των ξενοδοχείων που θα κληθούν. Έχουν ήδη κληθεί για το εμπορικό επιμελητήριο αρκετοί παράγοντες αύριο, εδώ στον Άγιο Νικόλαο, για σύσκεψη. Πιστεύω ότι Στο εμπορικό επιμελητήριο θα γίνει συνάντηση λοιπόν, ναι, αύριο το πρωί. Δεν είμαι σίγουρος για την ώρα βέβαια, γιατί υπάρχει πρόσκληση και για μας, αλλά εμείς επειδή έχουμε υποχρεώσεις με την περιφέρεια, Οικονομική Επιτροπή από το πρωί και μετά, συγγνώμη, Εκτελεστική Επιτροπή και Περιφερειακό Συμβούλιο στις 1, τον κύριο Θεοχάρη, εμείς οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και το Περιφερειακό Συμβούλιο θα τον δούμε στο Ηράκλειο απογευματινές ώρες. Εδώ λοιπόν το πρωί στο Λασίδι, νομίζω στις 11 θα το ανακοινώσει το εμπορικό επιμελητήριο. Υπάρχει σύσκεψη, έχουν. Μας το επιβεβαίωσε ο κύριος Κατσεδονιωτάκης από την. Χαίρομαι, γιατί δεν. 11 με 1 μας είπε στο επιμελητήριο. Τα εσκαμμένα τώρα τα θεσμικά μου, αλλά επειδή η κάθοδος, η παρουσία ενός υπουργού είναι πολύ σημαντική. Όπως προχθές και του κυρίου Άδωνη που μπορεί να έρθει μόνο για εγγένεια ξενοδοχείου, αλλά δέχτηκε αρκετές παρενέσεις για να μεταφέρει σε διάφορους υπουργούς διάφορα θέματα. Για τον κύριο Θεοχάρη λοιπόν, προσωπική μου άποψη είναι ότι θα δεχτεί βέβαια αρκετές, θα έλεγα, τεκμηριωμένες αγωνίες που είναι ταυτόχρονα και αντιδράσεις και για το Λασίθι αλλά και για τις άλλες περιοχές. Για τον ομό Λασιθίου εμείς έχουμε ορισμένα ενθαρρυντικά, άρα μπορεί να δημιουργούμε και λίγο παραπάνω μια διεκδικητικότητα.
Πέρα από το ότι έγινε εγκαινιασμός του συγκεκριμένου ξενοδοχείου προχθές, που προσθέτει μια ακόμα μικρού βεβαίως μεγέθους μονάδα, αλλά είναι ένας προάγγελος για τις επόμενες ημέρες για τα επόμενα εγκαίνια. Γιατί από όσο τουλάχιστον πληροφορούμε, δεν έχει οριστεί ημέρα, θα έχουμε σύντομα και το άγγιγμα του ξενοδοχείου Robinson Club στην Ιερά Πέτρα. Και θα έχουμε και στην έξοδο της πόλης του εταίρου ξενοδοχείου, δεν γνωρίζω την ακριβή ημέρα. Τι θέλω να πω εν ολίγης. Υπάρχει έντονο τουριστικό ενδιαφέρον για επενδύσεις. Υπάρχει έντονο επενδυτικό τουριστικό ενδιαφέρον. Υπάρχει ο προάγγελος της προχθεσινής εγγενείας του ξενοδοχείου, επειδή τα επιχειρηματικά συμφέροντα του κυρίου Μπορίσοφ είναι τα ίδια με εκείνα της μεγάλης επένδυσης της Μύρου στα πλευρά του Αγίου Νικολάου, προδιέθεσε θετικά όλους που παρεδέσαν ότι και η επόμενη επένδυση, όταν και εφόσον ολοκληρωθεί, θα είναι τέτοια που θα σέβεται απόλυτα το περιβάλλον, θα είναι αναρρωνημένο και θα γίνει αποδεκτό και από τις τοπικές κοινωνίες του Αγίου Νικολάου συνολικά, της ελούντας των παραπλήσεων περιοχών από όλους τους κατοίκους του Λασιθίου. Εμείς λοιπόν έχουμε προσθέσει τρία εχμηρά ακόμα βέλη στη Φαρέτρα και στο οπλοστάσιο όμως όσον αφορά τις υποδοχές και τους χώρους υποδοχής. Έχουμε πάρα πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά τις μονάδες μας, τις ξενοδοχειακές, και θεωρώ ότι θα δεχθεί πάνω σε αυτό μια επικεντρωμένη, θα έλεγα στοχευμένη διεκδικητικότητα από τους τρεις τουλάχιστον φορείς των ξενοδοχών που έχουν προσκληθεί, αλλά και άλλους παρευρισκόμενους, για το πώς θα ενισχυθούν και οι εργαζόμενοι επιπλέον, αλλά και οι ξενοδόχοι, να γεφυρώσουμε τις δεδομένες ζημιές που θα προκύψουν. Δεν θεωρώ ως οικονομολόγος ότι θα έχουν κέρδη οι ξενοδοχειακές μονάδες. Θα έχουν σίγουρα ζημίες. Είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Εάν ορισμένοι καταφέρουν ως ξενοδόχοι, για διάφορους διαφορετικούς λόγους, είναι και επιλογές, να καταγράψουν κέρδη, θα είναι ανεπαίσθητα και μικρά. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί. Αυτό λοιπόν που γνωρίζουμε όλοι, ότι πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Και αυτό που πρέπει να στηρίξει κυρίως η κυβέρνηση και προανήγγειλο ο Πρωθυπουργός, ότι θα ληφθούν και άλλα μέτρα σταδιακά, είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα των ελλειμμάτων που θα έχει και για τα ξενοδοχεία και για τους εργαζόμενους. Αν θέλετε, πρώτα για τους εργαζόμενους και μετά για τα ξενοδοχεία. Εντάξει, για να δουλέψει ο ένας χρειάζεται τον άλλο. Για να δουλέψει ο άλλος χρειάζεται τον ένα. Ευθότητα, θα γνωρίζει. Μπορεί να μην είναι αρμοδιότητα του κυρίου Θεοχάρη, θα τα δεχτεί όμως αυτά. Θα δεχτεί τις επικρίσεις ότι το ΤΕΠΗΧ. Ναι, δεν, αν θέλει πήγε, το τουρισμό πρέπει να στηριχθεί. Ναι. Θα δεχτεί, είναι οικονομικού χαρακτήρα, αλλά ο ίδιος, επειδή οικονόμησε αρκετά, οικονόμησε εννοώ παρικούντας την Ιερουσαλή επί των οικονομικών θεμάτων, αρκετά χρόνια και γνωρίζει τη διαδικασία που θα πρέπει να αλλάξει. Τα δέχτηκε και ο κύριος Άδωνης αυτά τα δεδομένα προχθές στην παρουσία του εδώ, ο κύριος Γεωργιάδης, διότι πράγματι όλο αυτό το πακέτο των ενισχύσεων δεν διενεμήθη σωστά. Δεν διενεμήθη τουλάχιστον δίκαια. Υπάρχει αίσθηση και πρέπει να αποδειχθεί το αντίθετο, ότι χρήματα πήγαν εκεί που δεν χρειαζόταν περαιτέρω ενέσεις ρευστότητας. Δηλαδή σε εκείνους που διέθεταν ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες. Έχουμε λοιπόν, έχει πολλή δουλειά μπροστά και η τοπική αυτοδιοίκηση για να μαζεύει, να διαμαρτύρεται, να διεκδικεί, και κυρίως η κυβέρνηση για να διορθώνει τα λάθη. Μάλιστα. Μένουμε στο θέμα λίγο και μιας και είπατε και για θέματα υγείας, κύριε Γουλιδάκη, προηγουμένως θυμόμαστε ότι είχαν εξασφαλιστεί κάποια χρήματα, θα μιλήσω για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας που ξέρουμε λίγο καλύτερα, περιμένουμε κάποιο οικίσκο, κάποιο κιόσκι να έρθει για να είναι ως... να υποδέχεται τα κρούσματα. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και η τοποθέτηση. Αυτό που γνωρίζω σήμερα Τετάρτη είναι ότι η Επιτροπή Παραλαβής της Αντιπεριφέρειας νομίζω την Παρασκευή θα είναι εκεί για να κάνει την παραλαβή, παράδοση στην ουσία, και να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα, και κάποια μέρα μετά θα ακολουθήσει ο σχετικός εγγενιασμός. Ολοκληρώθηκε, ναι, από εμάς η συμμετοχή ήταν 14.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκε βέβαια και παραδόθηκε και στη Σιτία αντίστοιχος πυργίσκος, ανακοινώθηκε χθες. Με ένα ευχαριστήριο από την διοίκηση του νοσοκομείου της Σιτίας, και τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνουμε και την παράδοση αντίστοιχου ISOBOX, όπως λέγεται, και για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Πληρεί δηλαδή τις προϋποθέσεις, έχει τα... Ναι, πληρεί τις προϋποθέσεις εκείνες, οι οποίες θα μπορούσε κάλλιστα να παίξει το ρόλο της υποδοχής ανθρώπων που θα ήθελαν για κάποιες λίγες ώρες τις σχετικές εξετάσεις. Από εκεί και μετά, προφανώς, αυτές οι δράσεις αφορούν την αντιπεριφέρεια και έχουν μικρή εμβέλεια. Με την έννοια ότι είχαμε ένα μικρό κονδύλι και προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε τις δομές του Λασιθίου, σκεφτόμενοι ότι ό,τι κάνεις μένει σε κάθε νοσοκομείο ξεχωριστά. Υπενθυμίζω όμως ότι τρέχει συνολικά κονδύλι 1 εκατομμυρίου ευρώ που είχε μεταφέρει η Περιφέρεια Κρήτης στην ΔΥΠΕ, έτσι,
για να μπορέσουν νοσοκομεία μεταξύ αυτών και του Λαστιού να απορροφήσουν μεγαλύτερα κονδύλια για υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Σε αυτό βέβαια θα μπορούσατε κάλλιστα να έχετε μια ενημέρωση είτε από την ίδια την κυρία Μπορβουδάκη, είτε από οποιονδήποτε παράγοντα τεχνικό, σε ποιο στάδιο βρίσκονται. Εκείνα τα χρήματα είχαν πριν από 2 μήνες γίνει σχετικές ανακοινώσεις και εξελίσσονται. Και η γνώση που έχω από εδώ είναι ότι για το νοσοκομείο Σεράπτρας υπήρχε αίτημα για περίπου 140.000 ευρώ από το δεύτερο κονδύλι, σας λέω τώρα, του ενός εκατομμυρίου, από τη Σιτία 120 και από τον Άγιο Νικόλαο κονδύλι 300.000. Προφανώς μπορεί να μην ικανοποιηθούν σε όλο το βαθμό, αλλά δώσαμε τη δυνατότητα στη ΔΥΠΕ να κάνει κοινές προμήθειες για πολλά θέματα που αφορούν όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, άρα και αυτά του Λασιθίου. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουν να τα απορροφήσουν αυτά τα χρήματα που διέθεσε η Περιφέρεια μόνο για αυτό το σκοπό το συγκεκριμένο, υπενθυμίζοντας ότι επιπλέον 500.000 διαθέσαμε σαν Περιφέρεια Κρήτης και με πόρους των ενωτήτων. Διαθέσαμε από την Ενότητα Λαστιού 67.000 ευρώ από το πρόγραμμά μας. Μεταφέρθηκαν οι πόροι για να μπορέσουμε να κάνουμε εξοπλισμούς αναπνευστήρων, ειδικώς οι οποίοι θα πάνε στα νοσοκομεία για τους ανθρώπους που ενδεχομένως θα ασθενήσουν και θα χρειαστούν αυτούς τους περιβόητους αναπνευστήρες, των οποίων οι τιμές εκτοξεύτηκαν. Θέλω να πω με αυτά που αναφέρω τώρα ότι ακόμα και αν υπάρχει που απευχόμαστε δεύτερο κύμα, εμείς εδώ στην Αντιπεριφέρεια και η Κρήτη συνολικά σαν περιφέρεια και με τις προσπάθειες του Περιφερειάρχη και του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Βαμβακά και των Ενωτήτων Επιμέρους και εδώ στο Λασίθι και ημών, έχουμε κάνει τις σχετικές προετοιμασίες ούτως ώστε ψυχολογικά να είμαστε πιο έτοιμοι για οτιδήποτε. Που σημαίνει αυτό ότι δεν αφορά μόνο κορονοϊό, έτσι. Οτιδήποτε έχει σχέση με τη δημόσια υγεία, υπάρχουν τώρα εργαλεία και υλικά για να έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε οτιδήποτε συμβεί. Δεν είναι, μπορεί να είναι μια μολυσματική ασθένεια. Το πάω λίγο παραπέρα, το διευρύνω. Άρα έχουμε τα κατάλληλα υλικά για να μπορέσουμε να εξοπλίσουμε τις υπηρεσίες μας, της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, του τμήματος εμπορίου, που βγαίνουν για ελέγχους, που πρέπει να έχουν επαφές με ανθρώπους ευαίσθητους για θέματα υγείας γενικότερα πέρα από κορονοϊούς, μια που φαίνεται ότι το μέλλον θα μας απασχολεί πολύ η υγεία, προσωπική μου εκτίμηση. Μάλιστα. Να αλλάξω θέμα, δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θα έχουμε σίγουρα πολύ περισσότερα να πούμε μετά την επίθεση του κυρίου Θεοχάρη. Εγώ πρέπει να σας πω ότι επειδή θα έχουμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο και αμέσως την Παρασκευή την Οικονομική μας Επιτροπή, υπάρχει θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Ναι, θα εγκριθούν σε τίτλους μόνο αν έχετε χρόνο να αναφέρω, θα εγκριθούν πολύ σημαντικά κονδύλια για τον νομό Λασιθίου την Παρασκευή στην Οικονομική μας Επιτροπή. Έργα τα οποία δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια αφορούν το Μεραμπέλο, 2 μεγάλα έργα των 3 εκατομμυρίων. Έτσι, αλλά και το έργο που αφορά την περιοχή Σεράπτρας στη θέση Αμουδάρες, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ, που έχουμε ήδη έτοιμη την εισήγηση και θα μας εγκρίνουν τη διάθεση πίστωσης μεθαύριο Παρασκευή. Άρα θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία της δημοπράτησης για να μπει σε φάση υλοποίησης και η αποκατάσταση του συγκεκριμένου σημείου είναι στην κατηφόρα από Ιεράπτρα προς Μύρτος. Έχουμε για τους καθαρισμούς ρεμάτων. Για το επιπλέον. Δικό δίκτυο λέμε, έτσι. Ναι, αυτό αφορά το δικό δίκτυο. Ναι. Το πρώτο μεγάλο έργο που θα μας εγκρίνουν την πίστοση οι συνάδελφοι της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή είναι η συντήρηση των οδικών τμήματων Νικηθιανό Βρουχάς, Φουρνή Πινέ Σελούντα στο Μεραμπέλο, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και επίσης η συντήρηση επαρχιακής οδού Άγιο Νικόλαο Σελούντα Βρουχάς, πάλι 1,5 εκατομμύριο ευρώ, δύο διαφορετικά κονδύλια είναι. Για να συμπεριλάβουμε το Μεραμπέλο σαν αντιπεριφέρεια, το οποίο πραγματικά ήταν παραμελημένο δεκαετίες ολόκληρες. Και σας λέω με πλήρη γνώση τι εννοώ. Χωρίς να θέλω να πω ότι άλλες περιοχές δεν είναι εν μέρη και σε τοπικό επίπεδο το ίδιο παραμελημένες. Έχουμε όμως εξορθολογήσει τις ανάγκες από τον Οκτώβριο. Έχουμε περιλάβει στο τεχνικό μας πρόγραμμα πολύ σημαντικά έργα και για τις 4 περιοχές, για τους 4 δήμους της Ενότητας Λασιθίου. Και θεωρούμε ότι με λίγη βοήθεια σε ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή 2-3 ανθρώπων στις επιμέρους υπηρεσίες μας, και αυτό ζητάμε συνεχώς από το Υπουργείο Εσωτερικών και όπου βρεθούμε και σταθούμε, θα έχουμε μια καλύτερη παρουσία παρά την κρίση που διανύουμε όσον αφορά την οικονομία, αλλά κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό. Αποστελεχωθήκαμε, έχουμε αυτή τη στιγμή 86 άτομα από 250 που δούλευαν το 2011 στην Ενότητα Λασιθίου, και τέλος του έτους τα 86 άτομα θα είναι περίπου 72. Μειώνεται ακόμα ο αριθμός δηλαδή. Μειώνεται συνεχώς διότι βλέπουν την έξοδο. Και δεν γίνονται ούτε οι μισές προσλήψεις. Δεν γίνονται προσλήψεις ακόμα και με το 1:1 που μετά τον Αύγουστο του 2018 θεωρητικά, 19 θα έπρεπε να έχουμε θεωρητικά. Φεύγει ένας, προσλαμβάνεται ένας. Υπάρχουν θέματα. Ήδη ακόμα μου δίνεται μια πάσα, θα έλεγα, είναι ποδοσφαιρική ορολογία. Να πω ότι ξεκίνησαν χθες ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τους οχταμηνίτες. Υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό. Την οφελή εργασία που λέμε. Την οφελή εργασία. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
ηλεκτρονικά ζητάνε από χιλιάδες κόσμο να κάνει μόνο σου την αίτηση. Έχουν αποτανθεί σε λογιστές, έχουν αποτεθεί παντού. Δεν είναι όλοι το ίδιο ικανοί να την κάνουν αυτή την αίτηση και δεν γνωρίζω κατά πόσον θα μπορούσαν μέσα από τις υπηρεσίες και των Δήμων και της Αντιπεριφέρειας να στελεχωθεί και να μπορούν να υποβάλουν σε τίστος αυτοί οι άνθρωποι. Πρόσεξε, δεν είπαμε για όλους, έχει όμως ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν στην καθαριότητα, σε δουλειά χειρονακτική και δεν έχουν την κατάλληλη γνώση να υποβάλουν την αίτηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώντας ξεκάθαρα ότι θα έπρεπε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση που επικροτεί και υποστηρίζει συνολικά κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν κατά τόπους τουλάχιστον ένας σε κάθε υπηρεσία ο οποίος για εξαιρετικές ανάγκες θα μπορεί να κάνει αυτή την αίτηση για τον οποιονδήποτε άνθρωπο που έχει ανάγκη. Και αν είδατε σήμερα εικόνες πρωινές στις εφορίες της Αθήνας, αν είδατε τι γίνεται, ήταν όμως, θα έλεγα, για εμάς τους συναδέλφους φοροτεχνικούς και για όλους τους πολίτες, αναμενόμενο. Διότι την περίοδο που έκλεισαν τα ρολά τους και ήθελαν μόνο ηλεκτρονικές διαδικασίες και δεν απάντησαν γρήγορα όλες οι υπηρεσίες στους πολίτες, πολλοί δεν πήραν απάντηση ακόμα εδώ και πολλές μέρες και πρέπει να δει επιμέρους καθένα τι γίνεται με αυτό. Και έτσι σήμερα και αύριο και μεθαύριο, αφού άνοιξαν, θα υπάρχει συνεχής φυσική παρουσία. Μάλιστα. Κύριε Γουλιδάκη, λοιπόν, αυτά και με την ιδιότητά σας ως οικονομολόγος και ως αντιπεριφερειάρχης Λεσιθίου, θέλω, μιας και είχαμε καιρό να τα πούμε, να σας πάω λίγο σε ένα σημαντικό έργο, λίγο πριν τις Αμμουδάρες, για την περιοχή της Γραλιγιάς. Είναι το πρόβλημα της διάβρωσης της ακτογραμμής και ξέρουμε ότι υπογράφηκε μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ της περιφέρειας και το ενδιαφέρον, γιατί έχουν πάρει αρκετοί κάτοικοι για να δουν τι πραγματικά συμβαίνει εκεί. Υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο εντάχει, σας λέω το εξής, έχει παρατηρηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Εμάς εδώ το δικό μας κίνητρο για να αναθέσουμε αυτή τη σχετική μελέτη ήταν οι υπογραφές, αν ενθυμούμε καλώς, 127 κατοίκων και της Γραλιγιάς και του Στομίου και λίγο πιο πέρα από τη Γραλιγιά προς την Ιεράπετρα, που και οι ιδιοκτησίες τους, αλλά και άλλοι λόγοι, δεν ήταν όλοι ιδιοκτήτες, ήταν και άλλοι λόγοι. Έχει πολύ κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται για θέματα περιβάλλοντος και ανακατατάξεων που γίνονται. Οφείλονται στο κλίμα, στις μεταβολές, οφείλονται σε συγκεκριμένους παράγοντες. Αυτό που κάναμε λοιπόν, ότι προκρίναμε με τις υπογραφές αυτών των κατοίκων, μόλις αναλάβαμε τη διαχείριση της αντιπεριφέρειας και εγκρίθηκε μια μελέτη που η οποία ανατέθηκε στο ΙΤΕ, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, να μην αναφέρουμε ονόματα και τα σχετικά, και η οποία υπογράφηκε η σύμβαση πριν από 15 περίπου ημέρες. Σε κάθε περίπτωση θα ξεκινήσει η διαδικασία της έρευνας, η οποία κατά την γνώση που έχουμε και τη συζήτηση που διεμήθη, θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις για τις αιτίες του προβλήματος. Εάν μπορέσει και δώσει τις απαντήσεις που θα είναι τεκμηριωμένες και έχουμε ζητήσει να συνεπάγονται και τις σχετικές λύσεις, θα έχουμε ένα μπούσουλα στην αντιπεριφέρεια και όχι μόνο, σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, τοπική αυτοδιοίκηση, Δήμος, Περιφέρεια, όλοι οι συμπαρομαρτούντες, να αναζητήσουμε λύσεις. Αυτό βέβαια έχει γίνει και σε άλλες περιοχές όπως είναι της Ιτίας και του Μακρυγιαλού. Προϋπάρχουν αυτές οι μελέτες και πάνω σε αυτές τις προϋπάρξες για αυτές τις περιοχές που προανέφερα, προσπαθούμε να κουμπώσουμε μικρά και μεγαλύτερα έργα. Και η Αντιπεριφέρεια και ο Δήμος. Άρα θεωρούμε ότι ήταν απαραίτητη ενέργεια μετά από τόσο μεγάλο αριθμό κατοίκων που το ζήτησαν. Το προκρίναμε και περιμένουμε τα αποτελέσματά της. Κατά την άποψη και την δική μου, τουλάχιστον όσο έχει διαμορφωθεί με τις συζητήσεις με τους μελετητές, πιστεύω θα την έχουμε τέλος του 2021 ολοκληρωμένη. Διότι έχει πολλά στάδια και διάφορα εργαλεία μέτρησης τα οποία θα πρέπει να ποντίζονται και να παρακολουθούν. Θα γίνουν αρκετές καταγραφές που θα έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Τέλος του 2021 λοιπόν, έτσι. Έτσι υπολογίζω, ξεκινώντας ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης, στις επόμενες ημέρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για να δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα ξεκινήσει. Είναι πλέον ευθύνη του μελετητή πώς θα κινηθεί για να μας παραδώσει τα αποτελέσματα που θα θέλουμε εμείς να έχουμε στη διάθεσή μας, όχι εκείνα που εμείς θέλουμε, εκείνα που πρέπει και θα μας αποδείξει, τόσο ώστε να αναρτήσουμε τις κατάλληλες λύσεις. Διότι έχουν δημιουργηθεί πολύ, θα έλεγα, δυναμικά φαινόμενα. Παράδειγμα, αναφέρω ότι υπάρχει μια υπέροχη παραλία στη Γραλιγιά. Έτσι, ακριβώς, ναι. Η άμμος μετακινήθηκε. Η οποία έχει αλλάξει άλλαξε τελείως την εικόνα αυτού του παραθαλάσσιου χωριού και του προσέθεσε μια ιδιαίτερη ομορφιά. Από εκεί και πέρα, προφανώς θα πρέπει να βάλουμε στη σκέψη μας ότι υπάρχει εκεί ένα καταφύγιο, να το πω. Σε κάθε περίπτωση έχει γίνει στη μέση. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μπω σε λεπτομέρειες, όχι για να αποφύγω κάτι για την πίεση του χρόνου. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Μια μελέτη μπορεί να υποδείξει και τις λύσεις. Για να μην πλαθιάζουμε λοιπόν ορισμένα που προανέφερα, γιατί εκεί συμπεριλαμβάνουν και εκβολές σημαντικών ρεμάτων.
Μην ξεχνάτε ότι στο Στόμιο εκβάλλει ο Καλαμαθιανός ποταμός, που είναι και τροφοδότης του φράγματος. Άρα ενδεχομένως και αυτός, λέω, έτσι. Άρα πρέπει να εξεταστούν παράπλευρα. Επειδή πολλές συζητήσεις έχουν γίνει και επειδή δεν είμαι επιστήμονας εξειδικευμένος ούτε περιβαλλοντολόγος, αυτό που κατά την άποψή μου ήταν αναγκαιότητα ήταν να το αναθέσουμε στους ειδικούς. Οι ειδικοί, αυτά που μετέφεραν και τις προσωπικές μου, θα έλεγα, από την εμπειρία και μόνο και από τίποτα άλλο επιστημονικό δεδομένο, διατυπώσεις, θα συμπεριλάβουν στη μελέτη όλα εκείνα τα κατάλληλα μέτρα και εργαλεία που χρειάζονται για να μας δώσουν μια απτή εικόνα αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να προχωρήσουμε, να βρούμε χρηματοδοτήσεις να το κάνουμε. Ποιος δεν θα ήθελε να ολοκληρωθεί, παράδειγμα, αυτό το καταφύγιο? Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι, και είδαμε κομμάτια να έχουν πέσει μες στη θάλασσα, είπαμε ότι αλλάζει η θάλασσα και η αμμουδιά έχει μεταφερθεί και έχει αλλάξει τελείως η παραλία της Γραλιγιάς και έχουν αλλάξει και σε κομμάτια που δεν υπήρχε αμμουδιά πριν, τώρα υπάρχει, ειδικά μέσα στο καταφύγιο εκεί που λέμε πρέπει τώρα. Να προσθέσω, αγαπητή Ειρήνη, ότι σε κάθε περίπτωση αυτά τα φαινόμενα τοπικά πρέπει να ελέγχονται, διότι είναι αστικοποιημένες περιοχές. Έτσι, περιοχές δηλαδή που υπάρχει μεγάλος αριθμός κατοίκων. Ένας λόγος είναι η πολιτική προστασία, η διασφάλιση μέσα από αυτά τα φαινόμενα. Παρόλα αυτά όμως, οι παρατηρήσεις για τις διαβρώσεις των ακτών στην Κρήτη δεν ξεκίνησαν εχθές, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Εδώ και δεκαετίες ολόκληρες παρατηρούνται σε πολλά τμήματα της Κρήτης. Εγώ μπορώ να αναφέρω κυρίως το Καστέλι στα Χανιά, όπου υπάρχουν απίστευτα φαινόμενα και οι οικίες κρέμονται. Αλλά και στις δικές μας περιοχές εντείνονται αυτά τα φαινόμενα που οφείλονται και σε μεγαλύτερους παράγοντες που μας ξεπερνάν. Εμείς όμως μέσα από αυτή τη μελέτη θα έχουμε συνυπολογισμό και των, θα έλεγα, των γενικότερων παραμέτρων, αλλά και εξειδικευμένων για την περιοχή. Αμέσως από το λιμάνι της Ιεράπετρας μέχρι και τη θέση Γωνιά, όπως την ξέρουν οι κάτοικοι, στη Μύτη, στο Στόμιο. Σε όλο αυτό το μήκος σχήματος, Γραλιγιά, Αγιο Πνεύμα, Μουλαδάκι, περιοχή κάτω από τον Αλμυρό ποταμό, μέχρι κοντά και τα αριστερά από το λιμάνι μας προς τη Γραλιγιά και μέχρι τη Γωνιά, σε όλο αυτό το πλαίσιο μέσα και τους σχηματισμούς θα μετρήσουν και τις απορροές υδάτων από τα ριάκια, ρέματα και τα σχετικά. Και βεβαίως εκεί θα πρέπει να σας πω ότι ήδη από συζητήσεις και των κατοίκων που έφεραν τα αιτήματα αυτά, ένας από τους λόγους που προαναφέρουν, που δεν θα σταματήσουμε να το λέμε πάντα, ήταν οι προηγουμένων δεκαετιών τεράστιες αμμολυψίες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς, και ιδιαίτερα θα πρέπει να μαθαίνουν οι νεότεροι, ηλικιακά δηλαδή σήμερα κάτω από το 40, ότι χιλιάδες τρέματα θερμοκηπίων της Ιεράπετρας επιστρώθησαν με θαλασσινή άμμο. Άρα μην εξαιρούμε τον ανθρώπινο παράγοντα ποτέ και μην λέμε ότι όλα ήρθαν από τον ουρανό, ουρανοκατέβατα. Προσπαθούμε με τους λίγους πόρους που έχουμε. Κάποιοι βάζουν για το χεράκι τους πάντα για να γίνει. Δεν το είχαμε βάλει. Ναι. Από την περίοδο του 68-69 και μεταγενέστερα που άρχισαν τα θερμοκήπια, βάλαμε το χεράκι μας όλοι. Εντάξει, το όλοι είναι γενικό μήπο, πολλοί έχουν βάλει άμμο του βουνού. Ελπίζω να καταλαβαίνει ο κόσμος τι θέλω να πω. Γιατί ενθυμούμε μικρός αρκετά νταμάρια σε θέσεις οι οποίες πραγματικά είχαν απίστευτες ποσότητες άμμου. Να αναφέρω, ας πούμε, ότι έχουμε περιοχή όπου θα εκτελέσουμε για το έργο, το έχω μπροστά μου, αμμουδάρες. Όποιοι θέλουν να ομιλήσουν μπορούν να πούν πόσες χιλιάδες φορτηγά αυτοκίνητα έφυγαν από αυτές τις περιοχές προς τα θερμοκήπια. Αμμουδάρες, οδικό δίκτυο είπατε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή. Ο κατάστασης ζημιά. Και θα κλείσω, δεν μπορώ να μην κλείσω, για τους δρόμους, κύριε Γουλιδάκη. Βλέπουμε κομμάτια δρόμων τα οποία έχουν αποκατασταθεί και μέσα σε λίγα χρόνια. Έτσι, θα πω Ιεράπετρα, Παχιάμος που έκανε χθες τη διαδρομή και είδα πολλές λακκούβες σε τρούματα δρόμου που είχαν φτιαχτεί πρόσφατα. Αναφέρεστε συγκεκριμένα από Ιεράπετρα, Παχιάμος, ας πούμε, που έπεσε ναι. Και αν πάτε στη δεξιά πλευρά, νομίζω τον περνάτε το δρόμο, τον διασχίζετε καθημερινά, έχουν δημιουργηθεί και πάλι λακκούβες σε σημεία που έχουν φτιαχτεί τώρα. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Χθες αμέσως μπορώ να αναφέρω ότι τελειώσαμε δύο μεγάλα τμήματα που αφορούσαν τον δρόμο του Παλεκάστρου. Έτσι, μπορεί να μην είναι στην Ιεράπετρα, αλλά σίγουρα προσπαθούμε να φτάσουμε ένα συγκεκριμένο όριο. Ποιο είναι το όριο? Να κλείσουμε του παλαιού τύπου ήδη δημιουργημένες και καταγεγραμμένες ζημίες. Αν σας πω ότι υπάρχουν φωτογραφημένες και οριοθετημένες με κόκκινες γραμμές και σταυρούς λακκούβες σε όλα το επαρχιακό μας δίκτυο, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, έχουμε καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι. Είναι πρόκληση να καλυφθούν όλες ταυτόχρονα. Όμως με οδηγούς της αντιπεριφέρειας, χειριστές ταυτόχρονα που εκτελούν και ρόλο εργατών, έχουμε ήδη σε συνεργασία και με τους Δήμους 600 κουβάδες 25 κιλούς για να κλείσουμε λακκούβες.
Έτσι, και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια, θα έχουμε και νέα παραλαβή. Αυτό αφορά τη Λακκούβα. Προφανώς η στόχευσή μας είναι με τη δεύτερη παραλαβή, και οι Δήμοι έχουν παραλάβει τέτοιους κουβάδες, για να κάνουμε τη μάχη της Λακκούβας, να τη δώσουμε πιο καλά και πιο οργανωμένα. Θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα αμέσως μετά τον Οκτώβριο και Σεπτέμβριο, γιατί θα συνεχίσουμε όλο το καλοκαίρι. Αυτό δηλαδή που λέτε σωστό είναι, ότι και εκεί που έχουν πέσει κάποια τμήματα που ήταν τμηματικά μικρά τμήματα, έχουν δημιουργηθεί νέα φαινόμενα. Η Λακκούβα κανονικά θέλει μια σειρά διαδικασιών που δεν αλλά έχει πρέπει οικονομικά έρχεται, να γίνει διακόπτω, τώρα. Αλλά έρχεται εδώ και το πώς γίνεται μια εργολαβία, δηλαδή πώς χρειάζεται ένας καλύτερος έλεγχος και τι παραλαμβάνω τελικά. Ναι, να σας πω πώς γίνονται λοιπόν, να γνωρίζετε ακριβώς. Γιατί για μένα. Σας διαβάζω το χρόνο σας τώρα, ξέρω ότι. Δεν είναι, καλό κάνετε, σε κάθε περίπτωση είναι καλό να ακούει δημόσια ο κόσμος πώς γίνονται οι παραλαβές έργων. Έτσι. Όταν έχουμε την εκτέλεση όνος έργων που προανέφερα προηγουμένως, ας πούμε την εκτέλεση αποκατάστασης ζημιών στη θέση Αμουδάρες Ιεράπετρας. Έτσι, με ένα προϋπολογισμό 240.000 ευρώ, προφανώς θα υπάρξουν εκτόσεις, θα είναι κάπου στο μισό. Εκεί υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για να εκτελεστεί ένα έργο υποστήριξης και του τμήματος μετά, εφόσον θέλει, και ασφαλτώσει όλα όσα χρειάζεται. Σε αυτό πάνω μπορεί κάλλιστα να σχολιάσει οποιοδήποτε, ιδιαίτερα μετά την παραλαβή του, την όποια κακοτεχνία. Προσέξτε όμως, έχει τμήματα στους δρόμους, τα οποία είναι άλλοτε ένα μέτρο, άλλοτε δύο, άλλοτε πολύ περισσότερα, τα οποία έχουμε δύο επιλογές. Ή να κάνουν μια συγκεκριμένη μικρή εργολαβία όπως ο νομοθέτης επιτρέπει, δηλαδή κάτω των 20.000 ευρώ, που σημαίνει πάλι μια διαδικασία αλλά μικρότερης έκτασης, να αναθέσουμε σε ένα εργολάβο, να τις αναλάβει και να τις κλείσει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί να γίνει αν είναι ευραίου φάσματος, θα χρειαστεί και φρεζάρισμα και εργασίες οι οποίες θα πρέπει τμήμα-τμήμα να αποκοπεί, και έχουν γίνει τέτοιες παρεμβάσεις πέρυσι και ολοκληρώθηκαν μεγάλα τμήματα. Έτσι. Απ' την άλλη πλευρά, όταν έχουμε τη μάχη της Λακκούβας που πρέπει άμεσα να κλειστεί, και επειδή δεν τρέχουν συνέχεια διαδικασίες και διαγωνισμοί και λόγω έλλειψης προσωπικού και λόγω έλλειψης πόρων, προσπαθούμε να δράσουμε πυροσβεστικά. Οπότε ο κόσμος, ναι, έχει δίκιο να λέει ότι ναι, τη φτιάξατε χθες τη Λακκούβα στο Παλέκαστρο, βάλατε 100 μέτρα, 200 μέτρα άσφαλτο, αλλά δεν αποκλείεται να ξανασυμβεί. Είναι μια αρχή, είναι μια πιο έντονη κακοκαιρία. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ του εμπιστεύομαι απόλυτα τις τεχνικές υπηρεσίες, γιατί η αναγκαιότητα των πυροσβεστικών δράσεων πολλές φορές δεν προκρίνει τις καλύτερες των ενεργειών για να πάμε σε πλήρη και ολική αποκατάσταση. Δηλαδή είναι δύο επιλογές πολιτικές. Ή κάνουμε εμβαλωματικές παρεμβάσεις, ή θα πρέπει να έχουμε ένα μεγάλο προϋπολογισμό τμηματικά για να κάνουμε αυτό που κάνω τώρα εδώ σαν αντιπεριφερειάρχης. Δηλαδή, το 1,5 εκατομμύριο που αφορά παλαιούς δρόμους Νικηθιανό, Βρουχάς, Φουρνή, Πινές, δεν είχε ξαναμπεί. Αυτό το ποσό δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά μεγάλο, αλλά από εκεί μπορούμε να παίρνουμε τμήματα και να κάνουμε σιγά σιγά τους δρόμους και να έχουμε μια εικόνα καλύτερη τέλος του 2021. Σε αυτή τη διαδικασία μπαίνουμε. Έχουμε ήδη για κάθε Δήμο ξεχωριστά κάνει σχετικές μελέτες τμηματικά. Περνάνε από τις οικονομικές επιτροπές για να βρεθούν οι σχετικές πιστώσεις. Και νομίζω ότι θα αφήσουμε καλές παρακαταθήκες και στους επόμενους από εδώ διαδόχους της θέσης αυτής για να εκτελούν έργα. Γιατί απλά για να κλείσω και τη συζήτηση αυτή, να μην σας τρώω άλλο χρόνο. Στο τεχνικό μας πρόγραμμα έχουν προσθεθεί περισσότερα από 19 εκατομμύρια ευρώ έργα για τον ομό Λασιθίου. Είναι πρόκληση να εκτελεστούν. Ωραία, θα έρθετε μια μέρα να κάνουμε έναν απολογισμό. Το οφείλω και θα το κάνουμε. Δεν θα είναι απολογισμό, θα είναι ενημέρωση. Ως δρόμους πάντως, κύριε Γουλιδάκη, καταλαβαίνετε ότι εκ του αποτελέσματος κρίνει ο κόσμος, από το να περνάει από δρόμους. Το γνωρίζω με τις πολύ καλά στο παιδί μου. Αυτό τώρα, αν έγινε με την τάδε μέθοδο, ακολουθήθηκα η τάδε μέθοδο τεχνικά. Δεν ξέρω αν τους πολύ ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και ότι θέλει να πηγαίνει σε ασφαλείς δρόμους και σου λέει να μην κατασπαλάτε και χρήμα, να βλέπω το δρόμο να φτιάχνετε και την επόμενη χρονιά να είναι. Να είστε σίγουροι για κάτι. Και με την ιδιότητα του φοροτεχνικού και οικονομολόγου τόσα χρόνια, ξεψυρίζω και τη μαϊμού. Με συγχωρείτε για τη λαϊκότητα της έκφρασης. Θα πρέπει να πω ξεκάθαρα ότι από το πρώτο αμέσως μνημόνιο δεν επιτρέπεται να διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα με τους κανόνες που προϋπήρχαν με τα γνωστά 45 πριν το 2010, πριν τα μνημόνια. Άρα περνάνε τις σχετικές επιτροπές και τα ελεγκτικά συμβούλια, γι' αυτό και υπάρχουν οι καθυστερήσεις. Άρα ξεκάθαρα λέω στον κόσμο που μας ακούει ότι μέχρι τώρα, ιδιαίτερα την περίοδο της δεκαετούς αυτής παρουσίας στα κοινά, έχω αντιληφθεί ότι οι κανόνες που έχουν μπει δεν επιτρέπουν, πραγματικά δεν επιτρέπουν κατασπαταλήσεις χρημάτων τέτοιε
επιλογές που να μπορεί να δημιουργούν αντιδράσεις. Οι επιλογές που δεν κάνουμε... θέλω να παρεξηγηθούμε. Εννοούμε ότι κάνουμε μία δουλειά, δεν πήγε κάτι, δεν πήγε καλά για κάποιο λόγο, άρα πρέπει να το ξαναφτιάξουμε. Άρα επιπλέον χρήματα. Αυτό είναι αυτό. Όλα θα πρέπει να έχετε υπόψη σας και τις αστοχίες υλικών και τις λανθασμένες τακτικές που ακολουθούνται πολλές φορές παρεμβατικά. Οι πιέσεις που δεχόμαστε πολλές φορές οδηγούν και σε βεβαιασμένες λύσεις που, ναι, συμφωνώ μαζί σας, δεν είναι οι ενδεδειγμένες. Όμως είναι εκείνες που διασφαλίζουν προσωρινά έστω την ανθρώπινη, θα έλεγα, την ασφάλεια της ζωής. Υπενθυμίζω όμως κάτι. Δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα και καλά κάνουμε. Και τέλη πληρώνουμε και φόρους πληρώνουμε και δρόμους θέλουμε και θα συνεχίσουμε να θέλουμε. Ο σκοπός μας είναι να βελτιώνουμε την εικόνα. Οφείλω όμως κάθε φορά να λέω, έχω παρακολουθήσει σχετικές έρευνες και μελέτες και τις παρακολουθούμε συνεχώς από αρμόδιους παράγοντες, κοινωνιολόγους κτλ. Μόνο το 7% των ατυχημάτων, των τροχαίων ατυχημάτων, οφείλεται στους δρόμους. Μπορούν όλοι να διαβάσουν τις σχετικές μελέτες. Αυτό δεν είναι άλοθη, αλλά θα πρέπει να μπαίνει στη συζήτηση και τη λογική του κάθε ενός από εμάς. Γιατί πολλές φορές οι υπερβάσεις είναι μεγάλες. Δεν θέλω να ανοιχτώ περισσότερο, αλλά παρατηρήσεις. Σήμερα, από Ιεράπετρα μέχρι και Καλό Χωριό, ακολουθούσα αγροτικό όχημα, το οποίο από πίσω ήταν περίπου σε μήκος 15 μέτρων, νάιλο, δεν ξέρω πού τα πήγαινε, είδα μετά, θα κάνω σχετικές ενέργειες, τα οποία είχαν πέσει από το αυτοκίνητο, αλλά ήταν στο αυτοκίνητο πάνω γανζωμένα, με κίνδυνο για τον επόμενο οδηγό. Είχα βγάλει αλάρμ, κατεβαίνοντας από τους μεσελέρους προς τα κάτω, μέχρι τη διασταύρωση, για να δώσω τις σχετικές οδηγίες, να τα μαζέψουν και να τα φτιάξουν. Τι θέλω να πω με αυτό. Ούτε κανόνες τηρήθηκαν, ούτε σήματα των 40 και των 50 τηρήθηκαν σε όλη αυτή τη διαδρομή και με έναν κίνδυνο μπροστά. Το ίδιο δυστυχώς κάνουμε όλοι. Έχουμε κακούς δρόμους. Δεν θέλω να το ξεπεράσω αυτό. Προσπαθούμε με τις ενέργειες που κάνουμε εδώ να βάλουμε πολύ σημαντικά έργα. Αλλά βρίσκουμε και μεγάλες αντιδράσεις. Δηλαδή, εν ολίγης κλείνοντας, εάν έχουν προλογιστεί, προανακοινωθεί και στον ομό Λασιθίου μεγάλα τμήματα κατασκευαστικά νέων δρόμων, που θέλω να πιστεύω ότι οι κατασκευές που γίνονται φαίνεται από τις γούβες προς το Λασίθι, τελευταία είναι απολύτως αποδεκτές και με ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για να παραδοθούν και να παραλυθούν. Τέτοια τμήματα λοιπόν έχουμε. Η συνυποστήριξη των πολιτών του Λασιθίου είναι να συνηγορούν υπέρ της κατασκευής αυτών των δρόμων. Και εννοώ Νοήτο. Καλό χωριό Φρουζή. Φρουζή Παχιάμος. Αυτοκινητόδρομος Παχιάμο Ιεράπετρα. Ιεράπετρα Θέρμα. Θέρμα να πάμε μακρύ για Λοκουτσουρά που έχει γίνει η παράκαμψη. Έργο που προλογίζεται με μεγάλη μελέτη να φτάσουμε τη Σιτία. Και όμως οι αντιδράσεις είναι τεράστιες. Θέλουμε ή δεν θέλουμε νέα τμήματα ώστε να καλύψουμε και να ξεπεράσουμε και τα θέματα της Λακούβας, που πράγματι είναι μια καθημερινή μάχη. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Το τελευταίο θα το κρατήσω και σε επόμενη συνέντευξη να δούμε τι ενέργειες θα κάνει η αντιπεριφέρεια να ξαναφέρεται ενδεχομένως όλα αυτά. Έχουμε μια μεγάλη συνάντηση με τον οργανισμό ανάπτυξη της Κρήτης που την έχουμε προλογίσει αλλά δεν την έχουμε οριστικοποιήσει. Ο οποίος συνεδριάζει σήμερα και μας είπε ο κ. Κατσουλάκη. Συνεδριάζει το Ρέθυμνο. Δυστυχώς δεν μπορώ να παρευρεθώ λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Έχω ενημερώσει. Παίρνω μέρος με τις τηλεδιασκέψεις. Η φυσική παρουσία σήμερα δεν μου επέτρεπε. Αλλά σε κάθε περίπτωση ενημερώνομαι για τον κ. Κατσουλάκη και τα υπόλοιπα μέλη. Μπορώ να σας πω ότι η συνεργασία είναι άριστη, ήδη τρέξαμε διαδικασίες και θα τα πούμε αυτά στην επόμενη περίοδο. Θα έχουμε τη δυνατότητα στον ομό Λασιθίου μιας διευρυμένης σύσκεψης για θέματα ΟΑΚ. Έχω προενημερώσει τους δημάρχους, έχουν τις δικές τους αντιρρήσεις, τοποθετήσεις, θα κάνω μια καλά προετοιμασμένη παρουσία, ούτως ώστε... Και επιτέλους να δούμε τι θέλουμε... Και... Εγώ θα ήθελα, αυτή είναι η πρόκληση που μια δεκαετία ολόκληρη, θα έλεγα κυνηγάω, δηλαδή... Να είμαι απέναντι στους πολίτες που μας ακούνε πεντακάθαρος και ειλικρινής. Σέβομαι πάντα τις αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών. Είναι μια γραμμή που όλη η περιφέρεια Κρήτης κινεί από το 2011 και μεταγενέστερα ως αιρετή περιφέρεια. Αλλά θα πρέπει να εκφραστούν αυτές οι απόψεις σε ευρύτερες συσκέψεις. Δηλαδή, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πλειοψηφικά προχωρούμε και εκτελούμε έργα. Εμένα δεν μου αρέσουν οι διαδικασίες fast track που προαναγγέλλονται και εκτελούνται, άρα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πόσο θέλουμε ή πόσο δεν θέλουμε κάποια έργα. Και να είστε σίγουροι, αν πλειοψηφικά αποφασίσουν δημοτικά συμβούλια ή οτιδήποτε ότι δεν επιθυμούν συγκεκριμένα έργα, ναι, ασπάζομαι. Υποκλίνομαι. Αλλά θα έχω εκφράσει τις προσωπικές μου αντιρρήσεις, θα έχω και εγώ βάλει τη δική μου νότα να γίνει ή να μην γίνει κάτι. Δεν κατάλαβα δηλαδή εδώ και 35 χρόνια γιατί δεν υπάρχει παράκαμψη στη Γραλλία. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Φταίει το κράτος. Άνω τελεία. Για να μην αναφέρω άλλα. Ωραία.
Είπαμε, αφήνουμε μια ανοιχτή δίωδο για επόμενη συζήτηση. Να μην κλείνεις τα θέματα, γιατί είναι ανοιχτά, δεν τα κλείνει ούτε ο αντιπεριφερειάρχης, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε ο Πρωθυπουργός της χώρας μόνος του. Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει, δίνει γραμμές και αν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις, δεν προχωράμε. Μεγάλο ζήτημα, θα το έχουμε σε επόμενη συνέντευξη. Αυτό είναι ο σεβασμός στη δημοκρατία μας και σε αυτό θα ξέρετε ότι τουλάχιστον έχω δείξει δείγματα γραφής, πιστεύω τα προηγούμενα χρόνια, ότι σέβομαι τους δημοκρατικούς κανόνες και όχι εκείνους τους κανόνες που κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν για δικά τους συμφέροντα. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.